Κορίτσια, γεια σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Σήμερα έχω ένα βίντεο με άδειες συσκευασίες, ένα βίντεο empties. Είναι κάποια προϊόντα έτσι που έχω χρησιμοποιήσει και έχω διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη άποψη για αυτά. Και πάμε να δούμε τι έχω να σας πω για αυτά τα προϊόντα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με αυτήν εδώ την ενυδατική. Είναι η ενυδατική από Messenian Spa. Με έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο έτσι και βίντεο tutorials με μακιγιάζ να σας τη δείχνω. Είναι μία από τις καλύτερες ενυδατικές πραγματικά που έχω χρησιμοποιήσει. Απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα από το δέρμα μου. Το αφήνει πάρα πολύ ανάλαφρο και το νιώθω δροσερό. Η συγκεκριμένη ενυδατική είναι για κανονικά προς ξηρά δέρματα. Εγώ σας έχω πει, εδώ είμαι λίγο ξηρή, οπότε με βοηθούσε πάρα πολύ σε αυτό. Επίσης, φανταστείτε, εγώ την έβαζα και για βράδυ, δηλαδή λίγο πριν κοιμηθώ έβαζα αυτή την ενυδατική και έτσι έπεφτα για ύπνο. Χρησιμοποιώντας τη μαζί με το μακιγιάζ μου, δηλαδή μαζί με το make-up μου, το foundation μου, αφήνει ένα πάρα πολύ ωραίο ανάλαφρο αποτέλεσμα και όχι αυτό το παστομένο. Έχω να πω τα καλύτερα πραγματικά, αν δεν κάνω λάθος, στοιχίζει περίπου στα 17 με 18 ευρώ. Νομίζω είναι πολύ καλή τιμή και για την ποσότητά της είναι στα 50 ml. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν έχει αντλία, δηλαδή θα προτιμούσα μία συσκευασία με αντλία. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλή ενυδατική και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μετά περνάμε σε άλλο ένα προϊόν από τα Messenian Spa. Είναι αυτό εδώ το Micellar. Περιέχει αλόι που είναι πάρα πολύ καλή για το δέρμα μας. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένη. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το χρησιμοποιούσα έτσι γύρω-γύρω στο πρόσωπό μου για να βγάλει τα πολλά πολλά. Και για τα μάτια χρησιμοποιούσα ένα άλλο μισελέρ νεράκι που έχω από την εταιρεία L'Oréal εκείνο. Παρ' όλα αυτά που σας είπα, είμαι σε γενικές γραμμές πολύ ευχαριστημένη από αυτό το μισελέρ. Η ποσότητα του είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μου αρέσει στα προϊόντα Messenian Spa, ότι αργούν να τελειώσουν και σκεφτείτε με καθημερινή χρήση. Η ποσότητα αυτού είναι στα 300 ml. Δεν θυμάμαι καθόλου πόσο στοιχίζει το συγκεκριμένο νεράκι καθαρισμού. Παρ' όλα αυτά είναι προϊόντα με φυσικά συστατικά και δεν κάνουν καθόλου τεστ σε ζώα. Μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ τους υποστηρίζω και είναι και ελληνική εταιρεία. Μετά θα περάσω σε ένα διαφορετικό προϊόν. Είναι από την εταιρεία The Body Shop. Είναι ένα primer για το πρόσωπο. Να σας πω την αλήθεια, έτσι το χειμώνα περισσότερο που βγάζω κάποιες κοκκινίλες εδώ σε αυτά τα σημεία, λογικά λόγω κρύου, με βοήθησε λίγο επειδή έχει κάποια συστατικά τσαγιού. Παρ' όλα αυτά δεν με ξετρέλανε και η μυρωδιά του δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή μεταβίας το χρησιμοποιούσα και ειδικά τώρα τον τελευταίο καιρό το χρησιμοποιούσα ίσα ίσα για να μου τελειώσει και να σας κάνω βίντεο με empties. Εγώ δεν θα το συνιστούσα τόσο πολύ. Έχω δει άλλα reviews από άλλες κοπέλες που τους άρεσε. Εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου κάτσε πάρα πολύ καλά στο δέρμα μου. Έχω χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερα primers και επίσης δεν άντεχα τη μυρωδιά. Έχει μια πολύ περίεργη μυρωδιά, δεν ξέρω πώς να την εξηγήσω. Δεν θα το συνιστούσα εγώ προσωπικά, αλλά όπως σας είπα, εμένα απλά δεν μου έκατσε πολύ καλά στο πρόσωπο. Μετά έχω να σας δείξω αυτή την αρχαία πούδρα. Είναι πραγματικά αρχαία, δεν ξέρω καν αν η Seventeen βγάζει ακόμα τέτοιες συσκευασίες. Όπως βλέπετε, έχει τελειώσει εντελώς. Έχω πάρει και το απειροελάχιστο προϊόν που υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Ήταν μια πούδρα η οποία την είχα επιλέξει σε ένα πάρα πολύ σκούρο χρώμα, γιατί ήθελα να το χρησιμοποιώ σαν bronzer, να κάνω τα κοψίματά μου. Η απόχρωση είναι 302 RAM. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον bronzer αυτό. Ήταν έτσι αρκετά σκούρο, το χρησιμοποιούσα περισσότερο για καλοκαίρι παρά για χειμώνα. Γενικά την εταιρεία Seventeen εγώ την υποστηρίζω, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι και ελληνική, αλλά έχει και πολύ καλά προϊόντα και σχετικά οικονομικά. Δηλαδή εγώ την κατατάζω στην drugstore σειρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο προϊόν. Να σας πω την αλήθεια τώρα, εάν ξαναπάρω από τη Seventeen bronzer, θα πάρω εκείνο το μεγάλο, είναι ένα τεράστιο. Νομίζω κάνει 15-16 ευρώ, είναι περίπου τόσο. Δηλαδή σε σχέση με αυτό εδώ είναι το διπλάσιο ακριβώς. Όμως και αυτή η πούδρα Παύλα bronzer μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος, δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Έχω ένα προϊόν απαράδεκτο, πραγματικά. Είναι από την εταιρεία Rimmel. Ξέρετε πόσο αγαπώ την εταιρεία Rimmel, αλλά αυτή τη φορά με απογοήτευσε πάρα πολύ. Είναι αυτομαυριστικό. Ουσιαστικά το βάζεις έτσι τα λύφη στο σώμα σου και για πρόσωπο είναι το συγκεκριμένο. Και παίρνεις έτσι 1 με 2 τόνους παραπάνω και είναι ιδανικό για καλοκαίρι. Έτσι ισχυρίζεται δηλαδή.
Έχω να σας πω ότι η συσκευασία είναι γεμάτη. Το έχω χρησιμοποιήσει μόνο 2 φορές και αυτό με το ζόρι. Είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μέσα είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ το προϊόν που βλέπετε, έτσι και το αλείψετε στο δέρμα σας, εκτός του ότι αφήνει λεκέδες, δεν βγαίνει με τίποτα, απαράδεκτο προϊόν, δεν μπορώ να πω ότι κόστιζε πολλά, κόστιζε νομίζω 7 με 8 ευρώ, το είχα πάρει από το asos.com. Τι να πω, ίσως το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παρτίδα εμένα μου φάνηκε έτσι, διαφορετικά αν είναι όλα τους ταυτομαυριστικά έτσι και αφήνουν λεκέδες και δεν βγαίνουν με τίποτα, δεν σας το συνιστώ καθόλου, θα μετανιώσετε την ώρα και τη στιγμή. Εγώ σας λέω, είναι γεμάτη συσκευασία, το καλοκαίρι μεταβίας 2 φορές το έβαλα έτσι για να του δώσω ευκαιρία του συγκεκριμένου προϊόντος. Τώρα πάλι έτσι τα Χριστούγεννα επιχείρησα να το βάλω, αλλά πάλι μάταιη η προσπάθεια. Δυστυχώς δεν το περίμενα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι, μεν είναι οικονομική, αλλά έχει πολύ καλά προϊόντα. Το συγκεκριμένο όμως όχι απλά πάει για πέταμα, με έχει απογοητεύσει πλήρως. Πείτε μου και εσείς την άποψή σας, αν το έχετε χρησιμοποιήσει, αν έχετε χρησιμοποιήσει από την ίδια σειρά κάποιο άλλο, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας. Τι να πω, μήπως έτυχε σε μένα, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν θα επιδιώξω να πάρω πάλι κάποιο τέτοιο προϊόν από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Κορίτσια, αυτά είχα να σας δείξω, δεν ήταν πολλές οι άδειες συσκευασίες. Όμως αυτά έχω τελειώσει αυτόν τον καιρό, έπρεπε να σας τα δείξω. Περιμένω πραγματικά να μου πείτε από κάτω στα σχόλια την άποψή σας, να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, αν έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς κάποια από αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!